πέρασες μια μεγάλη περιπέτεια. Ξέρω ότι πέρασες μια μεγάλη περιπέτεια, αλλά δεν είναι αρκετά γνωστό, το έχεις πει. Πήγες και να χαιρετήσεις Πλάτανο, από ό,τι κατάλαβα. Το πρώτο και το δεύτερο χειρουργείο, γιατί έκανα 4 στη σειρά, ήταν πολύ σοβαρά χειρουργία. Το πρώτο χειρουργείο ήταν ένα καρκινάκι στο θυρεοειδή, που το πετάξαμε, έφυγε. Και το δεύτερο, αυτό πριν από 4 χρόνια, και το δεύτερο χειρουργείο ήταν ένα μεγάλο ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Ένα χειρουργείο 7 ωρών, πολύ δύσκολο, που κάθισε την ημέρα που έβγαινε η εφημερίδα. Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας έβγαινε ημέρα Κυριακή. Δευτέρα πριν από την Κυριακή εκείνη, τυχαία, σε μια εξέταση, βρέθηκε το ανέβρισμα. Παρασκευή βράδυ έκλεισα την εφημερίδα, Σάββατο πρωί μπήκα στο χειρουργείο, 7 ώρες εμβολισμός, ευτυχώς πέτυχε, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη επέμβαση, και τη Δευτέρα το πρωί ήμουν στο Δελτίο Ειδήσεων, τη Δευτέρα το βράδυ, στο Δελτίο Ειδήσεων, και έλεγα κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, χαμογελώντας, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Κουρεμένος με την κρίστη, που δεν φαινόταν. Κουρεμένος και από τις δύο πλευρές του κεφαλιού, με κολλημένα ψεύτικα μαλλιά, για να μην φαίνεται, με την Κρίστη να κλαίει στο σπίτι, γιατί θεωρούσε ότι είμαι τρελός που σηκώθηκα και πήγα να κάνω δελτίο, γιατί δεν ήθελα να μαθευτεί, γιατί δεν είμαι μελότυπος. Δεν γουστάρω τις μελούρες και δεν γουστάρω να παρατείνονται καταστάσεις που νιώθω ότι δεν τις ελέγχω. Έτσι Δευτέρα ήμουν στη δουλειά μου και πέρασε. Ακολούθησαν δύο μικρά χειρουργεία. Ένα ρεκτιφιέ. Στο κεφάλι αυτό. Άλλο ένα μικρό ανέβρισμα κάτω από το μάτι. Ξέρεις, πάντα λένε ότι όταν υπάρχει ένα στο κεφάλι έχει και το αδερφάκι του. Έρχεται με άλλο ένα μαζί. Και ένα τελευταίο που ήταν το αστείο της υπόθεσης. Ένα χειρουργείο πριν από 1,5 μήνα έπαθα ένα πρόβλημα με τους κοιλιακούς. Να σου πω. Γιατί το... όταν κάνεις τα 50 το Λάμπρο Κωνσταντάρα και παίζεις τένις, κάνεις γυμναστικές κλπ. Και βγήκες ένας άλλος άνθρωπος που λένε. Πρέπει να σου πω ότι όταν περάσεις μια σκληρή δοκιμασία με την υγεία σου, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο που σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι πάρα πολύ τη στιγμή πια. Και τα σχέδια που κάνεις δεν έχουν μεγάλο ορίζοντα, έχουν πιο μικρό ορίζοντα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα σου πω κάτι που δεν ξέρω αν θα το πιστέψεις. Πριν από τη μεγάλη επέμβαση, αυτή την 7-ωρη επέμβαση με το ανέβρισμα, δεν έκλαψα καθόλου, ενώ έκλαιγαν όλοι γύρω μου. Έκλαψα μετά την επέμβαση που έκανα στους κοιλιακούς. Αλήθεια στο λέω. Γιατί λειτουργήσε σαν η σταγόνα που ξεχύλισε από το ποτήρι. Ναι. Και ξαφνικά όταν με πήγαν στο κρεβάτι, στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση, έκανα flashback όλη την ιστορία, έκλεισα την πόρτα και έκλαιγα για 45 λεπτά μόνος μου.